Οι εικόνες προκαλούν ανατριχύλα. Άμαχοι στο Ιρπίν προσπαθούν να ξεφύγουν για να γλιτώσουν από τις Σοβίτες και τα πυρά. Ο απολογισμός φρικιαστικός, καθώς ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και μικρά παιδιά. Τον τρόμο έζησαν δημοσιογράφοι και εικονολήπτες ανάμεσά τους και συνεργάτες ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, όταν ο Βίδα έπεσε σε απόσταση 50 μέτρων και πάλι στην πόλη Ιρπίν. Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ο πανικός, καθώς τρέχουν για να κρυφτούν στο δάσος. Εδώ ψάχνουν να δουν τους φίλους, συγγενείς, τους βλέπετε εδώ, απεγνωσμένοι. Εκεί που ο κόσμος περνούσε από τη γέφυρα προκειμένου να έρθει προς το Κίεβο, πραγματικά είναι... Είδαμε την Οβίδα να σκάει δίπλα μας, το αποτύχημα ζωντανή, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς τώρα εδώ, για ποιο λόγο βαράνε μέσα στον άμαχο πληθυσμό. Το γύρο του κόσμου έκαναν εικόνες από σχολείο που ισοπεδώθηκε στην πόλη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. Το σχολικό κτίριο που ήταν ερυπωμένο έγινε στόχος επίθεσης. Το ανθρωπιστικό δράμα συνεχίζεται στη Μαριούπολη που παραμένει εδώ και 5 ημέρες χωρίς ρεύμα, τρόφιμα και οι άμαχοι λιώνουν χιόνι για να εξασφαλίσουν πόσιμο νερό. Γυναίκες και παιδιά υποφέρουν από το κρύο στα σπίτια, ενώ δεν λειτουργούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, δήλωσε ότι οι κάτοικοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ανθρωπιστικό αποκλεισμό και ζήτησε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν να φύγουν ηλικιωμένοι και γυναικόπαιδα. В усіх наших містах, містах України, куди зайшов ворог, відчуйте це. Переходьте у наступ, потрібно йти на вулицю. Η κατάσταση στα καταφύγια δραματική, όχι όμως και χωρίς ελπίδα. Ένα μικρό κορίτσι αποφάσισε με στίχους τραγουδιού παιδικής ταινίας να πάει κόντρα στο φόβο του πολέμου, να χαρίσει φως στις πιο σκοτεινές ώρες της Ευρώπης, προκαλώντας συγκίνηση. Ακουστή, и забудь. Что прошло уже не вернуть, отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Браво, браво, умница, умница.